επιστρέφει ξανά στο μεγάλο λιμάνι μετά από 7,5 χρόνια. Θυμίζω ότι το 2014 έφυγε από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους για μια διετία, από το 2012 μέχρι το 2014. Ένα παιδί που είχε μια εντυπωσιακή εξέλιξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας ουσιαστικά την καριέρα του από το Θρασίβουλο, μετακινήθηκε στην ΑΕΚ το 2009, έκατσε εκεί 3 χρόνια, φάνηκαν τα προσόντα του, ένας εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός με μεγάλο του προσόν, την ταχύτητα και τις πολύ καλές τοποθετήσεις και τη δύναμη βέβαια. Όλο αυτό το διάστημα, βέβαια, ο Μανολάς καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες center back, ένας από τους κορυφαίους center back της Ευρώπης, κάνοντας ένα πολύ υψηλού επίπεδου κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο στην εθνική ομάδα. Δεν καλούνται πλέον στην εθνική για λόγους που μόνο η Ομοσπονδία ουσιαστικά γνωρίζει. Δυστυχώς για την εθνική μας ομάδα. Αλλά αυτό το δίδυμο μπορούν να το αναβιώσουν πλέον στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να καφιέται πως έχει αυτή τη στιγμή στις τάξεις του δύο από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, το πρόσωπο του Παπασταθόπουλου και του Μανολά. Και μαζί με την παρουσία του Σισε, ο οποίος δείχνει αναγεννημένο στη φετινή χρονιά και έχει κερδίσει με το σπαθί του τη θέση βασικού στον Ολυμπιακό μετά από μια περίοδο αμφισβήτησης που είχε περάσει και θα θυμάστε και την περσινή χρονιά που είχε δοθεί δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν στην Σεντετιέν. Ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ συμπαγής αμυντική γραμμή. Που βέβαια υπάρχει και η παρουσία του Σεμέδο, ο οποίος λογικά θα πουληθεί το χειμώνα, αλλά προς το παρόν είναι παίχτης του ρόστερ. Υπάρχει και η παρουσία του Μπα, υπάρχει η παρουσία του Μάρκοβιτς. Ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρης στη θέση των κεντρικών αμυντικών. Και αυτό, η παρουσία του Μανολά, βέβαια δίνει την ευκαιρία στο Μαρτίνς να δοκιμάσει και άλλα σχήματα εκτός από το 4-4-2. Αν και όσες φορές και πέρσι προσπάθησε να παίξει και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, αυτό το σύστημα δεν είχε και πολλούς υποστηρικτές, νομίζω, ανάμεσα στους φίλους του Ολυμπιακού και προτιμούσαν όλοι το 4-2-3-1. Βέβαια, φέτος ο Ολυμπιακός, ακόμη η αγωνιστική του ταυτότητα δεν είναι πολύ ξεκάθαρη και φαίνεται ότι πάσχει σε πολλά σημεία και σε τρεξίματα και σε μαρκαρίσματα και σε δημιουργία. Αλλά την ψάχνουν τη συνταγή στο μεγάλο λιμάνι και όπως αυτό που λέγαμε και για τον ΠΑΟΚ νωρίτερα, το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Μέσα στο χειμώνα, πέρα από τη μεταγραφή του Μανολά, θα προσπαθήσει να βρει να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να ενισχυθεί όσο επιτρέπει βέβαια και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στις θέσεις που πονάει και στις θέσεις που πρέπει. Έκανε την αρχή βέβαια με την υπογραφή του Κώστα, Μανολά. Ο οποίος θα είναι διαθέσιμος βέβαια για τα παιχνίδια με την Αταλάντα και είναι ένα ακόμη σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του Πέδρο Μαρτίνς για τα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται τον Φλεβάρι. Σήμερα μάλιστα θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση ο Μανολάς. Χθες βρέθηκε στα γραφεία της πλατείας Αλεξάνδρας, στα γραφεία του Ολυμπιακού. Αποθεώθηκε από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί για να τον δει από κοντά. Τα είπε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο. Σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση σε ένα ατομικό πρόγραμμα. Η μεταγραφή βέβαια θα ανακοινωθεί επίσημα, θα ολοκληρωθεί επίσημα την 1η Γενάρη, όταν ανοίγει και επίσημα η μεταγραφική περίοδος. Απλά είναι όλα κλεισμένα βέβαια. Ο Μανολάς θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού, εννοείται. Έχει δικαίωμα να παίξει από το 22 βέβαια, όταν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος. Αλλά όλα έχουν ολοκληρωθεί. Και νομίζω ότι όλες οι πλευρές είναι ευχαριστημένες με αυτή την εξέλιξη. Ο Μανολάς, ο οποίος είχε μια πολύ μεγάλη καριέρα στην Ιταλία, με τη Ρώμα και την Νάπολη, εννοείται. Θα το θυμούνται οι Ιταλοί, θα το θυμάται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για αυτά που προσέφερε στις Ιταλικές ομάδες. Highlight του βέβαια εκείνο το γκολ, το τρίτο γκολ στο 3-0 της Ρώμα επί της Μπαρτσελόνας, εκείνη την επική ανατροπή των Ρωμαίων, στα πρώην τελικά του Champions League σεζόν 17-18. Και στα 30 του πλέον, σε πολύ όρημη ηλικία για κεντρικό αμυντικό ειδικά, ελπίζει να προσφέρει μεγάλες στιγμές ξανά και με την φανέλα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά και για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι πέρασε και άνετα από το Περιστέρι. Από εκεί και πέρα, είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στη Λαμία. Λαμία Βόλος, παιχνίδι με 4 γκολ, 2-2 το παιχνίδι, με τον Βόλο να προηγείται με 0-2, με 2 γκολ του Van Vert, που είναι ο παίχτης που έχει ξεχωρίσει φέτος για τους Θεσσαλούς. Αλλά τη Λαμία να ισοφαρίζει τελικά με πέναλτι του Αραμπούλη και ένα ακόμη γκολ του Μπεχαράνο. Και από εκεί και πέρα τα δύο παιχνίδια που είχαμε χθες. Ξαναλέω, δεν έγινε το παιχνίδι από όλων Σμύρνης Παναθηναϊκός. Όφι και Άρης έμειναν στο 1-1. Με τον Όφι να ανοίγει το σκορ με τον Πασαλίδη στο 15 και τελικά τον Άρη να γλιτώνει την ήττα στο 90 μέσα στο χτύπημα πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα. Ήταν βέβαια μια ισοπαλία που δεν νομίζω να ικανοποίησε καμία από τις δύο ομάδες. Έμειναν
Μάλλον για να το πούμε καλύτερα, δεν κατάφεραν να ανέβουν περισσότερο στη βαθμολογία. Ο Άρης στην 7η θέση με 18 βαθμούς. Ο Όφη στην 6η θέση με ένα βαθμό περισσότερο, 19. Θα ήθελαν σίγουρα τη νίκη οι δύο ομάδες. Δεν τα κατάφεραν. Και είχαμε επίσης και το πέρασμα της ΑΕΚ από το γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια. 1-0 της ομάδας του Γιαννίκη με γκολ του Μάνταλου στο 21. Με τον Γιαννίκη μάλιστα να δηλώνει στο τέλος ότι είναι μια δύσκολη έδρα και πολύ χαρούμενος που πέρασε η ΑΕΚ από αυτή την έδρα. Ο Ιωνικός, ο οποίος είναι ομάδα που έχει κάνει ζημιές φέτος και σίγουρα δεν είναι και λίγο να περνάς από την έδρα του. Ο Ιωνικός που είναι στην 10η θέση με 14 βαθμούς. Η ΑΕΚ, μονόδρομος η νίκη για την ΑΕΚ, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, σε κάθε παιχνίδι πλέον που δίνει, γιατί έχει μείνει πλέον στο μείον 8 από την κορυφή. Μετά και τη λευκή ισοπαλία που έφερε στην Τρίπολη, που κόλλησε στη λάσπη εκεί στο παιχνίδι στο δημοτικό στάδιο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Έχει χάσει και η ΑΕΚ έδαφος στη μάχη του τίτλου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξαναλέω, δείχνει να καλπάζει προς τον τίτλο σε μια σεζόν που, αν πάρουμε την εμφάνιση, τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού την τελευταία τριετία, από το 2019 δηλαδή, ίσως είναι η χειρότερη για τον Ολυμπιακό, αλλά και πάλι φαίνεται να οδεύει με άνεση στον τίτλο, αν και ακόμη έχει ψωμί η χρονιά. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να λέει για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος τελικά και για το επίπεδο των ανταγωνιστών του. Σίγουρα θα πρέπει όλοι να ενισχυθούν για να δούμε και ένα καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην συνέχεια. Τώρα, για να κλείσουμε τα του ελληνικού πρωταθλήματος, να πούμε πως έχουμε αγωνιστική και αυτό το Σαββατοκύριακο και από εκεί πέρα ξανά οι ομάδες θα μπουν στη δράση για το πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει και κύπελο, το Γενάρη. Άρα, τελευταία αγωνιστική για το 2021. Έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια την Κυριακή και τη Δευτέρα. Αύριο ένα παιχνίδι, Πανετολικός Ατρόμητος. Και από εκεί πέρα την Κυριακή, Ολυμπιακός Λαμία, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός Παζιάννενα. Και τη Δευτέρα, ΑΕΚ Όφη και Άρης Ιωνικός. Με δυνατές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, κλείνει το 2021 για την Super League. Και ξανά οι ομάδες στις 4 Γενάρη κάνουν και πάλι σέντρα και μπαίνουν στη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος. Follow.
και στην εμβόλυμη αγωνιστική και στην Premier League. Δυστυχώς κουτσουρεμένη. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Το ένα μετά το άλλο που αναβάλλονται στην Premier League. Αναβλήθηκαν πολλά παιχνίδια, όπως τη Manchester United με την Bradford, με την Brighton, τη Leicester με την Tottenham. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Τότε να μην έχει να παίξει από τις αρχές Δεκέμβρη. Έχουν αναβληθεί 3 παιχνίδια της Premier League. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και ταλαιπωρούνται οι ομάδες της Premier League με κρούσματα στις τάξεις των παικτών και όχι μόνο. Γι' αυτό υπάρχουν σκέψεις και για αναβολή, ξαναλέω, της Premier League μέχρι τις αρχές του 2022. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ένα κρίσιμο meeting, αν και δεν αποκλείονται και νωρίτερα κάποιες εξελίξεις. Για να δούμε τι μέλη γενέστε με την Premier League, γιατί θυμίζω ότι υπάρχει Boxing Day. Η Αγγλία είναι το μόνο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που συνεχίζει και μέσα στις γιορτές, ακατάπαυστη δράση και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα είναι δύσκολο να δούμε Boxing Day για πρώτη φορά στην Αγγλία. Ο κορονοϊός δυστυχώς δεν επιτρέπει ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος και είναι κάτι που μας λυπεί ιδιαίτερα αυτό. Στην αρχή ήταν και τα άδεια γήπεδα, ειδικά στη Γερμανία και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Τώρα είναι τα κρούσματα μέσα στις τάξεις των ομάδων. Δεν ξέρω, ο χειμώνας μόλις έχει αρχίσει, ελπίζω να βρεθεί γρήγορα μια λύση. Πάνω απ' όλα πρώτα είναι βέβαια η υγεία. Σίγουρα οι ομάδες θέλουν να δώσουν τα παιχνίδια τους. Και ο Κλόπ, ο προπονητής Λίβερπουλ, έκανε σχετικές δηλώσεις και είπε ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε. Αλλά όταν δεν υπάρχει λύση και αν είναι να βλέπουμε παιχνίδια παροδία με τις ομάδες να κατεβάζουν μια αποστολή ίσα-ίσα απλά για να γίνει το παιχνίδι, νομίζω ότι τότε είναι καλύτερα να αναβληθούν. Θα δούμε βέβαια θα γίνει. Πάντως αυτά τα λίγα παιχνίδια που είχαμε μεσοβδόμαδα. Είχαμε νίκες για Manchester City και Liverpool στους πρωτοπόρους. Είχαμε ένα στραβοπάτημα για την Chelsea. Η City νίκησε 7-0 τη Linz. Διέλυσε πραγματικά την ομάδα του Marcelo Bielsa, ο Pep Guardiola. Και αυτή ήταν, να πούμε, η βαρύτερη ήττα στην προπονητική καριέρα του Marcelo Bielsa. Μια Linz που σίγουρα απέχει πολύ από την ομάδα που είδαμε και πέρσι, αλλά και βέβαια να ανεβαίνει από την Championship την προπέρσινη τη σεζόν. Έχει τα θέματά τη. Norwich Aston Villa 0-2, Brighton Wolves 0-1, Crystal Palace Southampton 2-2. Η Arsenal νίκησε τη West Ham και ήταν πολύ σημαντική νίκη αυτή για την Arsenal. Η Arsenal, η οποία έχει τα δικά τη θέματα να αντιμετωπίσει όσον αφορά την ιεραρχία, αφού είδε έναν ακόμη αρχηγό τη να πέφτει σε πειθαρχικό παράπτωμα και αναφέρομαι στον Pierre-Emerick Aubameyang. Λίγο καιρό πριν το είχε κάνει ο Τσάκα, είχε το περιβραχιόνιο, ο οποίο σε πειθαρχικό παράπτωμα του αφαίρεσαν το περιβραχιόνιο. Τώρα το ίδιο έκαναν και στον Aubameyang και σε αυτό το παιχνίδι ήταν εκτός αποστολής ο Γκαμπονέζος για το παιχνίδι με τη West Ham και μάλλον θα είναι και για το επόμενο παιχνίδι της Arsenal που είναι, να πούμε, με τη Lynch αύριο σε 7.30. Αρχηγός το παιχνίδι αυτό ήταν ο Lacazette. Η Arsenal το πήρε με 2-0 και προσπέρασε τη West Ham στην βαθμολογία. Μπήκε στην τετράδα η Arsenal με αυτή τη νίκη. Πολύ σημαντική. Το 2-0 ήταν γκολ του Martinelli και του Smith Rowe, που είναι ο πρώτος σκορ της Arsenal φέτος. Ο West Ham τέλειωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολή του Τσουφάλ. Η Liverpool νίκησε 3-1 τη Newcastle. Μπορεί να προηγήθηκαν οι Καρακάξες με το πολύ ωραίο γκολ του Selby, ένα ωραίο σουτ εκτός περιοχής, αλλά η Liverpool νομίζω δεν δυσκολεύτηκε να γυρίσει το match. Με γκολ του Ζώτα, του Σαλάχ και ένα πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής του Alexander Arnold στο 87. Έκανε το 3-1 και ακολουθεί κατά πόδα στη City. Είναι στο μείον 1 από τους πολίτες. Αυτή που στραβοπάτησε είναι η Chelsea, που ήρθε στο 1-1 με την Everton που δεν τα πηγαίνει καλά φέτος. Η Chelsea, η οποία και αυτή δεν έχει ξεφύγει από τον κικιώνα των κρουσμάτων που υπάρχουν στην Premier League. Αγωνίστηκε σε αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Werner, χωρίς τον Lukaku, χωρίς τον Chilwell. Και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην ανεπηρέαστη. Παρά το γεγονός ότι σκόραρε πρώτη με τον Mount, που είναι σε εξαιρετική φόρμα μέσω Mount. Στο 70 έκανε το 1-0 και αυτό ήταν το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι της Chelsea στο οποίο σκοράρει ο ταλαντούχος Άγγλος μεσοεπιθετικός. 4 λεπτά μετά με τον Brentwood η Everton ισοφάρισε σε 1-1 και αυτό ήταν το τελικό σκορ. Ισοπαλία που μπορεί να στοιχίσει αρκετά στους πρωταθλητές Ευρώπης γιατί έμειναν 4 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Ακόμη βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί καν ο πρώτος γύρος Premier League, έχουμε πολύ ψωμί, πολύ δρόμο. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τέτοια Manchester City και με τέτοια Liverpool, ακόμη και παραμικρή βαθμολογική απώλεια μπορεί στο τέλος να σου στοιχήσει. Με ενδιαφέρουν εξελίξεις στην Premier League, αλλά το θέμα πλέον είναι αυτό, να δούμε εάν θα συνεχιστεί κανονικά. Πλέον υπάρχουν ανισορροπίες στη βαθμολογία, γιατί πολλές ομάδες χρωστάνε μάτς, δεν το συζητάμε. Για παράδειγμα, η Tottenham είναι 7 με 25 βαθμούς, αλλά έχει 14 παιχνίδια και οι υπόλοιπες, οι περισσότερες έχουν 17, φανταστείτε. Και τώρα όλο αυτό το πράγμα με τα κρούσματα του κορονοϊού έχουν πάρα πολύ επηρεάσει αρνητικά εννοείται
το κορυφαίο πρωτάθλημα. Για να δούμε τι θα συμβεί. Ότι δεν είχαμε Αγγλία και στην με την Bayern και τους Γκάρντι με πέντε εκτός έδρας με δύο κολλήματα, αλλά ο μεγάλος αγωνιστής ήταν ο Γκνάμπρι, σπάνιο να κλέβει κάποιος την τόξα του Λεβαντόφσκι σε παιχνίδι της Bayern, αλλά έκανε hat-trick ο Γκνάμπρι. Η Dortmund νίξε 3-0 την Greuther Fürth με το Haaland να ακολουθάει να συνεχίζει να παίζει το βιολί του με δύο γκολ, το ένα με πέναλτι και ένα του Ντόνιελ Μάλεν. Αλλά η Μπάγκερν έχει ήδη ξεφύγει, είναι στο συν 6 από την Ντόρτμουντ και είναι ένα προβάδισμα που κυρίως πήρε και από την μεταξύ τους νίκη στο Κλάσικερ. Στη συνέχεια ξαναστραβοπάτησε η Ντόρτμουντ, φέρε ένα χ με την Μπόχουμ την ώρα που η Μπάγκερν γύριζε το παιχνίδι με τη Μάιντς. Η Μπουντεσλίγκα έχει άλλη μια αγωνιστική και διακόπτη. Στη συνέχεια δεν θα παίξουν οι ομάδες μέσα στις γιορτές. Θα ξανα επιστρέψει δράση το Γενάρη. Η Bayern παίζει με τη Wolfsburg σήμερα στις 9.30, σε μια μισή ώρα δηλαδή περίπου, σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Η Dortmund δοκιμάζεται στην έδρα της Hertha και το Freiburg Leverkusen θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ενώ να πούμε πως έχουμε δράση και στην Ισπανία αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάνω που λέγαμε προηγουμένως για κρούσματα, η Real Madrid όσον αφορά το ισπανικό ποδόσφαιρο ταλαιπωρείται πάρα πολύ από κρούσματα. Αρχικά έβγαλαν μια ανακοίνωση οι Μερένχες ότι είναι θετική ο Μόντριτς με τον Μαρσέλο. Αργότερα κάποιες πληροφορίες έκαναν λόγο πως η ομάδα της Μαδρίτης έχει άλλα 5 κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν συνέχεια γιατί είχαμε νέα ανακοίνωση θετική στον κορονοϊό και ο Ασένσιο και ο Μπέιλ και ο Βάσκες και ο Ροντρίγκο και ο Λούνιν. Όπως καταλαβαίνετε και με αμφίβολο τον Καρβαχάλ και τον Μπεντζεμά λόγω τραυματισμού, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του Αντσελότη να συνθέσει μια ορθολογική ενδεκάδα. Το καλό για τη Ρεάλ είναι ότι εντός εισαγωγικών έχει εύκολο παιχνίδι. Έχει να παίξει με την Κάντιθ την Κυριακή το βράδυ. Αν και το εύκολο και το δύσκολο, εντάξει, το χορτάρι αποδεικνύεται. Για να δούμε τι θα γίνει με τη Ρεάλ, που πάντως προελάβνει στο πρωτάθλημα Ισπανίας, βέβαια, να πούμε. Νίκησε και το ντέρμπι της Μαδρίτης, κόντρα στην Ατλέτικο, το πήρε με σκορ 2-0. Πήρε όλα τα δύσκολα παιχνίδια που είχε η Ρεάλ Μαδρίτης σε αυτό το πρόγραμμα. Νίκησε και την Μπιλμπάου, νίκησε και τη Σεβίλη, νίκησε και τη Σοσιεδάδ. Και για το Champions League νίκησε την Ίντερ και κλείδωσε την πρώτη θέση. Και πραγματικά με 42 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση στο συν 8 από την Σεβίλη, που έχει βέβαια παιχνίδι λιγότερο, και στο συν
13 από την Ατλέτικο και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και από την Μπαρτσελώνα στο συν 18. Εντάξει, η Μπαρτσελώνα έχει κάνει πάρα πολλές γκέλες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, έχει μείνει αρκετά πίσω. Απλά ενδεικτικά για να καταλαβαίνετε ότι η Ρεάλ αυτή τη στιγμή, λίγο πριν εκπνεύσει ο πρώτος γύρος στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο για το 35ο της πρωτάθλημα. Αλλά όπως ισχύει και στις προηγούμενες οργανώσεις που αναφέραμε, ακόμη είναι νωρίς. Τώρα πάμε προς τα μέσα της σεζόν και πολλά μπορούν να αλλάξουν και πολλά μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, και μιας και είπαμε Μπαρτσελώνα, βέβαια πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά, επειδή έρχεται και η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη, έχουν αρχίσει πάρα πολύ έντονα τα μεταγραφικά σενάρια. Ίσως είναι μια μεταγραφική περίοδος που μπορεί να μας απασχολήσει αρκετά. Συνηθίζουμε να λέμε ότι μέσα στη σεζόν οι ομάδες δεν προχωρούν σε πολύ εντυπωσιακές μεταγραφές. Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, ο χειμώνας του 2018 ήταν εντυπωσιακός μεταγραφικά, με τον Φαν Ντάικ, τον Κουτίνιο, τον Ομπαμεγιάν, για παράδειγμα, να αλλάζουν στέγη με μεγάλα ονόματα. Η Μπαρτσελώνα εμπλέκεται πάρα πολύ σε χειμερινά μεταγραφικά σενάρια, καθημερινά σενάρια για το μέλλον του De Jong, του Φρέγκι De Jong, ο οποίος μπορεί και να βγει στο σφυρί, γιατί η Μπαρτσελώνα απελπισμένα έχει ανάγκη για χρήματα. Υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανταλλαγή του Αλέξη Σάντσες με τον Λουκ De Jong, δηλαδή να επιστρέψει ο Σάντσες από την Ίντερ να πάει στην Μπαρτσελώνα, να επιστρέψει στους Μπλαουγκράνα, και ο Λουκ De Jong, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει καταφέρει να πείσει, να πάει στην Ίντερ. Βέβαια, νέο δημοσίευμα θέλει τον Τσάβι να βάζει φρένο προσωρινά σε αυτή τη μετακίνηση, γιατί η Μπαρτσελώνα περιμένει να δει τι θα γίνει με την περίπτωση του Φεράν Τόρες. Μια ακριβή υπόθεση για τα τωρινά δεδομένα της Μπαρτσελώνα, αλλά όπως προκύπτει από πολλά ρεπορτάζ, έχουν λόγους να είναι αισιόδοξοι οι Μπλαουγκράνα ότι μπορούν να πάρουν τον παίκτη στο Καμπ Νου από τη Manchester City. Άλλωστε, και ο παράγοντας Πεπ Γκουαρδιόλα παίζει σημαντικό ρόλο. Ο Γκουαρδιόλα σίγουρα θα ήθελε να βοηθήσει την ομάδα της καρδιάς του, την Μπαρτσελώνα, και πολύ περισσότερο δίνοντάς σε ένα παίχτη που δεν τον έχει στα πλάνα του ουσιαστικά, το Φεράν Τόρες. Γιατί η City είναι υπερπλήρης μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλά μεταγραφικά σενάρια. Μιας και λέγαμε για τον κορονοϊό, τώρα διαβάζω εδώ ότι ο Μόντριτς τελικά με νέο τεστ αποδείχθηκε αρνητικός στον κορονοϊό και είναι πιθανό να παίξει με την Κάντιθ. Χάνεται η μπάλα πολλές φορές σε τέτοια πράγματα. Και μιας και είμαστε στην Ισπανία, να πούμε πως έγινε και η κλήρωση του κυπέλου. Οι μεγάλοι δεν θεωρητικά έχουν εύκολες αποστολές, αλλά σίγουρα το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ήταν πως η Real Madrid κληρώθηκε ξανά με την Αλκογιάνο, την ομάδα τρίτης κατηγορίας που την απέκλεισε πέρσι στη φάση των 32 του κυπέλου. Ήταν μία από τις τεράστιες εκπλήξεις της σεζόν. Η Real, η οποία έχει χάσει 2-1 την Αλκογιάνο στην παράταση πέρσι, ήταν έτσι τέλη Γενάρη, που είχαν παίξει αυτές τις δύο ομάδες. Τώρα στην ίδια περίοδο, στην ίδια φάση, θα ξανασυναντηθούν και μάλιστα έχει γίνει viral ένα βιντεάκι, κυκλοφορεί παντού στο ίντερνετ, που είναι οι παίκτες της Αλκογιάνο και ακούνε live την κλήρωση του κυπέλου. Και έτσι πανηγυρίζουν στο άκουσμα της Real Madrid. Πανηγυρίζουν βέβαια όχι γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να αποκλείσουν δεύτερη συνεχόμενη σεζόν τη Real, που είναι πολύ καλύτερη φέτος σε σχέση με πέρσι. Όχι ότι βέβαια δεν μπορεί να γίνει, όλα μπορεί να γίνουν. Αλλά φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι πανηγυρίζουν κυρίως για το γεγονός ότι θα έχουν και πάλι προβολή, αφού θα παίξουν μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ισπανία και την Ευρώπη φυσικά. Γιατί αυτά τα κλαμπ δεν έχουν έτσι πάρα πολλές ευκαιρίες για τόσο μεγάλη προβολή. Λοιπόν, μιας και είπαμε κλήρωση, έχουμε να μιλήσουμε για την κλήρωση Champions League, αλλά θα πάμε πρώτα στην Ιταλία, όπου έχουμε και εκεί αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο και έχουμε και εμβόλυμη, πρέπει να σας πω, πριν οι ομάδες διακόψουν για γιορτές. Σίγουρα ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι Μίλαν-Νάπολη, που είναι την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Ένα ντέρμπι κορυφής, αν και την κορυφή βέβαια την έχει πάρει η Ίντερ, που παίζει στην έδρα της Σαλερνιτάνα. Η Σαλερνιτάνα είναι ακριβώς αντίθετη, είναι τελευταία. Μια Ίντερ που πριν από λίγες εβδομάδες ήταν στο μείον 7 από την κορυφή, αλλά έχει κάνει φοβερή ρελάνς με συνεχόμενες νίκες και έχει ανέβει πάνω από τη Μίλαν. Έχει 40 βαθμούς έναντι 39 της Μίλαν. Η Νάπολη έχει χάσει πολύ έδαφος στα τελευταία παιχνίδια. Σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της η απουσία σημαντικών παιχτών, όπως είναι ο Όσιμεν, ο οποίος έχει χτυπήσει το κεφάλι και απέχει και θα απέχει από τα επόμενα παιχνίδια της Νάπολη. Έχει μία ισοπαλία και δύο ήττες στα τελευταία τρία παιχνίδια η Νάπολη και είναι στο μείον 4 πλέον από την κορυφή. Αλλά δεν πάβει το παιχνίδι με την Μίλαν την Κυριακή το βράδυ να είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Και η Αταλάντα, προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού
στα play-offs, στα μπαράζ για την πρόκριση στους 16 του Europa League, είναι στην τρίτη θέση. Και έχει και αυτή σημαντικό παιχνίδι, αύριο στις 4 με την Ρώμα. Νωρίς το παιχνίδι και αυτό πολύ ενδιαφέρον μάτς. Αυτά για την Ιταλία. Λοιπόν, και την περασμένη Δευτέρα, στις 13 του μήνα, που ήταν μεγάλη μέρα για τις ευρωπαϊκές, είχαμε τις κληρώσεις των πρώτων knockout fashion. Είχαμε το εξής πολύ μεγάλο ευτράπελο, πρωτόγνωρο στα χρονικά, την επανάληψη της κλήρωσης του Champions League, για το απλό γεγονός ότι έγινε λάθος με τα μπαλάκια στην πρώτη κλήρωση. Ενώ ξεκινάει η κλήρωση και έχουμε το πρώτο ζευγάρι που είναι το Benfica Real Madrid. Στη συνέχεια βγαίνει η Villarreal και ενώ δεν μπορούσε να παίξει με τη Manchester United καθώς ήταν στον ίδιο όμιλο, ξαφνικά βλέπουμε το χαρτάκι από τα χέρια του Αντρέα Αρσάβιν, του παλιού άσου της Zenit και της Arsenal, να λέει Manchester United. Αλλά αυτό δεν ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν ότι όταν βγήκε στη συνέχεια η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Manchester United είχε θεωρηθεί ότι είχε ήδη βγει στην κλήρωση και αποκλείστηκε από τους πιθανές αντιπάλους της ομάδας από την Μαδρίτη. Και έτσι η Ατλέτικο δεν πήρε την United σε εκείνο το ζευγάρι, μα πήρε την Bayern. Και όπως καταλαβαίνετε, το σκάνδαλο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ειδικά το δεύτερο λάθος έγινε περισσότερο αντιληπτό αργότερα, μόλις ολοκληρώθηκε η κλήρωση. Διαμαρτυρήθηκαν πάρα πολλές ομάδες για αλλίωση της κλήρωσης και πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν. Και μετά από την γενική κατακραυγή, και ενώ είχαν ήδη βγει όλα τα ζευγάρια και τα 8, και είχαν αρχίσει ήδη τα αφιερώματα για τα ζευγαρώματα, για τις αναμετρήσεις που μας περιμένουν, βγήκε Paris Saint-Germain Manchester United, πρέπει να πούμε, και όλοι περιμένανε πως Lionel Messi και Cristiano Ronaldo θα ανταμώσουν για ακόμη μια φορά. Με διαφορετικές φανέλες με αυτές που τους είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
Ξαφνικά, μετά τη γενική καταγραφή και το σάλο που προκλήθηκε, η UEFA αποφάσισε να επαναλάβει την κλήρωση λίγες ώρες αργότερα. Και έτσι, ό,τι είχε βγει μέχρι εκείνη την ώρα, το ξεχάσαμε και πήγαμε σε νέα κλήρωση. Βέβαια, υπήρχαν και ομάδες που αντέδρασαν γι' αυτό και πρώτη και καλύτερη η Real Madrid, η οποία είχε αρχικά μια πολύ καλή βολική για αυτήν την κλήρωση, πάντα στα χαρτιά, αφού κληρώθηκε να παίξει με την Benfica. Και η απόφαση της UEFA να επαναλάβει την κλήρωση από την αρχή προκάλεσε αντιδράσεις από πλευράς Real και Florentino Pérez, που έτσι κι αλλιώς έχει κακές σχέσεις με την UEFA ο Pérez μετά το πραξικόπημα της European Super League, του οποίου ηγήθηκε ο Pérez τον περασμένο Απρίλιο, τα θυμάστε αυτά. Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε να κινήσει δύο μέρες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Real ήθελε η κλήρωση να γίνει από το δικό της ζευγάρι και μετά, δηλαδή να διατηρηθεί τον Benfica Real Madrid και από εκεί πέρα να κληρωθούν τα υπόλοιπα ζευγάρια. Εδώ που τα λέμε δεν είχε και απόλυτο άδικο, γιατί τα λάθη ξεκίνησαν αφού κληρώθηκε η Real. Τέλος πάντων, αποδείχθηκε πως είχε δίκιο να φωνάζει η Real, γιατί τελικά πήρε σαν αντίπαλο την Paris Saint-Germain, πολύ πιο δύσκολη αποστολή σε σχέση με την Benfica για την φάση των 16 εννοείται. Εντάξει, βέβαια, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είχε και τους δικούς του λόγους να διαμαρτύρεται. Ήθελε να βγάλει και πάλι ένα αξιόπιστο την UEFA για να συνεχίσει στο δικό του τέμπο, στους δικούς του ρυθμούς που έχει ξεκινήσει ήδη από την περασμένη άνοιξη για τη δημιουργία της European Super League. Η αλήθεια είναι ότι ένα φαινομενικά απλό λάθος, δύο μάλλον λάθη, πολύ σοβαρά βέβαια, ενδέχεται να στοιχήσουν στην UEFA, η οποία έχασε από πλευράς εντυπώσεων και αυτό το φιάσκο με την κλήρωση έγινε στη χειρότερη δυνατή συγκυρία, στη χειρότερη δυνατή περίοδο για την UEFA, σε μια περίοδο που υπάρχουν ακόμη ομάδες που μαγειρεύουν την επόμενη European Super League, θέλουν να επανέλθουν και νομίζω είναι δεδομένο ότι θα επανέλθουν με μια καλύτερη πρόταση και μιλάω για τη Real που έχει ακόμη δίπλα τις συμπαραστάτες στην Μπαρτσελώνα και τη Juventus, ομάδες που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα οικονομικά από τον κορονοϊό. Και αυτό το λάθος, αυτό το φιάσκο με την κλήρωση τους δίνει ακόμη μεγαλύτερο πάτημα στο να παρουσιάσουν την UEFA αναξιόπιστη. Ο Τσέφεριν έκανε δηλώσεις, ο πρόεδρος της UEFA, για αυτή την ατυχή συγκυρία και είπε ότι ήταν λάθος της UEFA και της τεχνολογίας. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι κάτι που θα μνημονεύεται για χρόνια, νομίζω, η επανάληψη της κλήρωσης Champions League. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και τέλος πάντων, είχαμε καινούργια ζευγάρια οριστικά αυτή τη φορά. Paris Saint-Germain Real, όπως είπαμε, που είναι η αναμέτρηση, νομίζω, που περιμένουν οι περισσότεροι. Sporting Λισαβόνας Manchester City. Η City ξανά μεγάλο φαβορί, ξανά στα θεωρητικά εύκολα, γιατί και στην πρώτη κλήρωση είχε πάρει τη Villarreal. Salzburg Bayern Μονάχου. Η Bayern είχε πάρει την Ατλέτικο στην πρώτη κλήρωση, τώρα έχει ένα σαφώς πιο βατό αντίπαλο τη Salzburg που για πρώτη φορά είναι στους 16. Inter Liverpool, και αυτό πολύ μεγάλο παιχνίδι, δύο ιστορικές ομάδες, δύο βαριές φανέλες. Chelsea Lille είναι το μοναδικό παιχνίδι που μείναν αλλίωτο. Αυτό το ζευγάρι έτυχε και στην πρώτη κλήρωση και στη δεύτερη. Δεν γλίτωσε η Lille τη Chelsea, ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Η Juventus πήρε τη Villarreal ενώ είχε πάρει τη Sporting στην πρώτη κλήρωση. Είναι το φαβορί για να περάσει, αλλά μέχρι το Φλεβάρι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Benfica Ajax. Και αυτό αμφίρωπο πολύ το παιχνίδι, ο Ajax που εντυπωσίασε πραγματικά στην πρώτη φάση. Και τελικά Ατλέτικο Madrid Manchester United, και όχι Paris Saint-Germain Manchester United, και όχι Ατλέτικο Madrid της Bayern. Και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με τον Cristiano Ronaldo να είναι ο εφιάλτης της Ατλέτικο πραγματικά, όσα χρόνια φορούσε τη φανέλα της Real. Και όχι μόνο, θυμίζω και το hat-trick στη φάση του 16 του Champions League 18-19 με τη φανέλα της Juventus, που έκανε την ανατροπή και πέρασε η Juventus στα προημιτελικά. Σίγουρα να ξεχωρίζει και η νέα αυτή φορά που τίθεται αντιμέτωπος ο Ρονάλντο με την Ατλέτικο. Λοιπόν, έχουμε πολύ δρόμο βέβαια για να ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια. Θα ξεκινήσουν τα πρώτα μάτς στις 15 Φλεβάρι, 15-16 Φλεβάρι τα πρώτα μάτς και 22-23 Φλεβάρι η επαναληπτική. Αλλά σίγουρα όλο αυτό που το θέμα η αναστάτωση προκλήθηκε με την κλήρωση θα μας συνοδεύσει. Σίγουρα θα έχουμε και άλλα επεισόδια με διαμαρτυρίες ομάδων και διάφορες δηλώσεις κτλ. Έκανα λάθος, είπα 22-23 επαναληπτική. Όχι, 22-23 είναι το δεύτερο πιάτο των πρώτων αγώνων. Η επαναληπτική είναι 8, 9 και 15-16 Μαρτίου. Αυτά για το Champions League.
καλά να είμαστε όταν θα πλησιάζουν και τα παιχνίδια. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Μόνο να πούμε ότι όπως είναι μεγάλο κλου η επιστροφή του Ρονάλντο κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ακόμα μεγαλύτερο κλου δεν το συζητάμε, είναι η επιστροφή του Μέση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρώτος κόρος στην ουσία τον κλασικό, ένας παίχτης που έχει μεγαλουργήσει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα θα αντιμετωπίσει τους μερέχες με άλλη φανέλα αυτή της Paris Saint-Germain. Και φυσικά δεν είναι μόνο ο Μέση που θα είναι επίκεντρο, θα είναι και ο Κιλιάν Εμπαπέ, πολύ πιθανό να φορέσει τα λευκά το καλοκαίρι που μας έρχεται. Και θα επιστρέψει, θα αγωνιστεί μια ώρα αρχίτερα στον Μπερναμπέου από ό,τι φαίνεται, στην μεγάλη μονομαχία της Real με την Παρή στη φάση του 16 Champions League. Βέβαια, ήδη άρχισαν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Εμπαπέ να μην γνωστοποιεί την αναμενόμενη συμφωνία με τη Real Madrid της, μέχρι να ολοκληρωθούν τα ζευγάρια αυτά της φάσης των 16, αυτές οι δύο αναμετρήσεις, και είναι κάτι πάρα πολύ λογικό βέβαια, καθώς ο Γάλλος είναι απόλυτα επαγγελματίας και θέλει μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι προσιλωμένος στις υποχρεώσεις του με την Παρή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πούμε και για τις ελληνικές ομάδες. Φυσικά, ο Ολυμπιακός, όπως γνωρίζουμε, κληρώθηκε με την Αταλάντα, ο ΠΑΟΚ με τη Μίντιλαντ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τον έξτρα γύρο του Europa League για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ στον έξτρα γύρο του Conference League για την πρόκριση και αυτός στους 16 διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ήταν άτυχος στην κλήρωση, αλλά νομίζω ότι λίγοι περίμεναν ότι θα σταθεί τυχερός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η υποψήφια αντίπαλή του. Η πιο καλοδεχόμενη ομάδα ήταν η Σέριφ, που και αυτή είδαμε βέβαια τι ζημιές προκάλεσε στο Champions League. Αλλά ίσως είχε και την πιο δύσκολη κλήρωση ο Ολυμπιακός. Έπεσε πάνω στην Αταλάντα, μια ομάδα που τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Εντυπωσιακή εξέλιξη της Αταλάντα τα τελευταία χρόνια στο ιταλικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ομάδα που είχε γίνει μόνιμη, θαμόνα στο Champions League. Φέτος δεν κατάφερε βέβαια να περάσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στους 16. Ομάδα με εξαιρετική επιθετική γραμμή, δεν το συζητάμε. Με αδυναμίες όμως φέτος στην άμυνα, και αυτό έχει στοιχήσει φέτος μέχρι στιγμής τους Μπεργκαμάσκι, κυρίως στο Champions League που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν, γιατί στο τελικό πρωτάθλημα μια χαρά διατηρούνται στην τετράδα και θα δούμε μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Αλλά η Αταλάντα νομίζω είναι ένα τρομερό παράδειγμα για το πώς μια ομάδα μικρομεσαία μπορεί να εξελιχθεί σε πρωταγωνίστρια. Αυτά τα χρόνια στα χέρια του Τζιαμπίρο Γκασπερίνη, του προπονητή της, έχει ανέβει και ένα και δύο και τρία επίπεδα η Αταλάντα, και πραγματικά απόδειγμα του πώς μια ομάδα θα πρέπει να λειτουργεί. Έχει αυτή τη δύσκολη αποστολή ο Ολυμπιακός μπροστά του να την αποκλείσει. Θα δούμε τι θα συμβεί μέχρι το Φλεβάρι και ποια θα είναι τα δεδομένα. Αν μπορεί να πατήσει ο Ολυμπιακός σε μια δυναμία της Αταλάντα, αυτή είναι σίγουρα η αδυναμία που δείχνει φέτος στο αμυντικό της παιχνίδι. Θα δούμε βέβαια μέχρι τότε, ξαναλέω, σε δύο μήνες είναι αυτά τα παιχνίδια. Δύο μήνες ακριβώς μάλιστα, 17 Φλεβάρι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αταλάντα. Πρώτο παιχνίδι στον Μπέργαμο, η Ρεβάνς στο Καραϊσκάκι. Και αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Ολυμπιακός σε νοκάουτ φάση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, πρώτη φορά έχει ρεβάνς στην έδρα του. Γιατί ήταν θεωρητικά ισχυρός ως δεύτερος στο Europa League, κόντρα στις υποψήφιες καλύτερες στις τρίτες ομάδες του Champions League. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άλλα ζευγάρια στο Europa, Dortmund Rangers, Zenit Betis, Barcelona Napoli, παιχνίδι που ξεχωρίζει σίγουρα, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στην Μπαρτσελόνα υποδέχθηκαν με ανακούφιση την πώληση του Μανολά στον Ολυμπιακό, ότι δεν θα τον αντιμετωπίσουν όταν βρεθούν απέναντι στους Παρτενοπέοι στη φάση αυτή των μπαράζ του Europa. Εφιάλτησε ο Μανολάς για την Μπαρτσελόνα, τα είπαμε και προηγουμένως γιατί. Σέριφ Μπράγκα, Λιψία Ρεάλ Σοσιεδάδ, Πόρτο Λάτσιο και Σεβίλη Δυναμό Ζάγκρεμπ είναι τα άλλα παιχνίδια. Η Σεβίλη που επέστρεψε στο Europa League και είναι μια διοργάνωση που την έχει δική της και θέλει άλλη μια κατάκτηση την 7η συνολικά. Και πάμε και στο conference πριν κλείσουμε και αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή κλήρωση δεδομένων των συνθήκων. Είχε υποψήφιες αντιπάλους πολύ καλές ομάδες που ερχόντουσαν ως τρίτες στο Europa League. Και η Φενέρ Μπαχτσέ, πολύ καλή ομάδα. Και η Ραπίτ Βιέννη, πολύ καλή. Και η Εντχόβεν και η Λέστερ και η Μαρσέη και η Σέλτικ, δεν το συζητάμε. Αλλά τελικά έπεσε πάνω στη Μίντιλαντ από τη Δανία. Όχι ότι είναι από τώρα στους 16, σε καμία περίπτωση. Η Μίντιλαντ είναι ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιές. Και ο ΠΑΟΚ με τη μέχρι τώρα παρουσία του στη χρονιά γενικότερα δεν έχει την πολυτέλεια να λέει πως μπορεί να περάσει και μάλιστα άνετα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα ζευγάρωμα καλό, βατό για τον ΠΑΟΚ, και είναι ρεαλιστικό το να περιμένει η ομάδα του Λουτσέσκου. Θα δούμε και ποιες κινήσεις διορθωτικές
θα κάνει τον Γενάρη, τα είπαμε και προηγουμένως. Είναι ρεαλιστικό το να περιμένει μια πρόκριση, άλλη μια πρόκριση που βέβαια και τον ΠΑΟΚ θα ωφελήσει για την ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά και την Ελλάδα να μαζέψει όσο περισσότερους βαθμούς μπορεί. Ο ΠΑΟΚ που ξανά θα τεθεί αντιμέτωπος με Ιταλούς, είχε και την Κοπεχάγη στον ομιλό του στο conference, να πούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η Φενέρμπαχτσε έπεσε πάνω στη Σλάβια Πράγας, η Αϊτχόβεν έπεσε πάνω στην Τελαβίβ, στη Μακάμπι Τελαβίβ, η Λέστερ κόντρα στη Ράντερς από τη Δανία. Οι Δανείς συνεχίζουν με τρεις ομάδες στην Ευρώπη και αυτό απασχολεί ιδιαίτερα την εθνική μας στη μάχη για την κατάταξη της UEFA. Είναι από πάνω μας οι Δανείοι και συνεχίζουν με Κοπεχάγη, Ράντερς και Μίντιλαντ. Μαρσέι Καραμπάγκ, Σπάρτα Πράγα, Παρτιζάν Βελιγραδίου, Σέλτικ Μπόντο Γκλίμπτ και η Rapid Vienna θα παίξει είτε με τη Φίτεσε είτε με την Τότναμ. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια από τις ομάδες αυτές θα περάσει σε αυτή την έξτρα φάση του conference. Γιατί δεν είχε γίνει το παιχνίδι της Τότναμ με τη Ρεν, που ήδη είχε περάσει την επόμενη φάση, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που ταλαιπωρούν την ομάδα του Κόντε. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι αποφάσεις θα πάρει η UEFA και σε αυτό το κομμάτι. Αυτά με τις κληρώσεις. Κρατάμε πάντα αυτό το φιάσκο στην κλήρωση Champions League. Θα μνημονεύεται για πάρα πολύ καιρό, έχω την εντύπωση. Και από εκεί και πέρα, πολύ δυνατές αναμετρήσεις και όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου τις περιμένουν πώς και πώς και εμείς ειδικά και στο Europa και στο Conference, καθώς υπάρχει και μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Λίγο πριν κλείσουμε, να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ Ευρωλίγκα. Σε μισή ώρα ακριβώς ξεκινάει
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ. Έχουμε τζάμπολ σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που έχει κάνει απόρθητο κάστρο πραγματικά την φετινή χρονιά. Πήρε άλλη μια νίκη προχθές κόντρα στην Μπάγερν, ποδοπάτσα θα λέγαμε την Μπάγερν, ο Ολυμπιακός. Σε ένα παιχνίδι που η διαφορά έφτασε κάποια στιγμή και στους 34 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Τελικά ο Ολυμπιακός νίκησε με 83-60. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ για μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μπαρτσελώνα χθες. Έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη στο κλειστό του ΆΚΑ, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη. Έχασε με σκορ 82-85. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε και μια βαριά ήττα στο Μιλάνο με σκορ 75-54 από την Αρμάνη και συνεχίζει τα τελευταία πατώματα της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός είναι στο 15, πραγματικά ένα εξαιρετικό ρεκόρ στα πρώτα 15 παιχνίδια της σεζόν. Και θέλει άλλη μια νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν, που είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Έχει και τον Κωνσταντιτοκούμπο, βέβαια, στο έμψυχο δυναμικό της, για να φτάσει στο 11-5 και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο μεγάλο ντέρμπι αιωνίων που έχουμε δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, την επόμενη Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου, που σηματοδοτεί παράλληλα και το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου, το τέλος του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, να πούμε, εντός έδρας, μαζί με τη Real Madrid. Τις έχουν 8 στα 8, δεν έχουν ούτε μία ήττα. Ολυμπιακός και Real, και η Μπαρτσελόνα βέβαια έχει το απόλυτο της, αλλά έχει παίξει 7, έχει το απόλυτο στην έδρα της, αλλά έχει παίξει 7 παιχνίδια στο Palau Blaugrana. Η Μπαρτσελόνα που είναι στην κορυφή με ρεκόρ 14-2, μόλις δύο ήττες για τους περσινούς φιναλίστ. Για να δούμε λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Σε μισή ώρα ξαναλέω είναι αυτό το παιχνίδι. Πριν κλείσουμε για αυτή την εβδομάδα και γενικότερα για το 2021, θέλω να σταθούμε σε μια πολύ ευχάριστη, πολύ ωραία είδηση που διάβασα σήμερα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια οι Πάνθηρες, οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου, που τους έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και σε αυτό το στούντιο που κάνουν τη δική τους εκπομπή. Για μία ακόμη ξεχωριστή πρωτοβουλία που έχουν πάρει, να πω και εγώ από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, θα το έχετε διαβάσει στα διάφορα blog και site. Οι Πάνθηρες λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο θα συγκεντρώσουν παιχνίδια. Έχουν κάνει ένα κάλεσμα στον κόσμο του Πανιωνίου, στα πλαίσια των αγώνων του Πανιωνίου, πριν το παιχνίδι της ομάδας βόλεϊ αύριο στο Βαρύκας εδώ, έξω από το κλειστό στις 6, και για 2 ώρες έξω από το γήπεδο του ποδοσφαίρου, ανάμεσα στις θύρες 2-3 και στο κλειστό του Βαρύκας, 1 με 3 ξεκινάει το παιχνίδι του Πανιωνίου, του ποδοσφαιρικού Πανιωνίου, την Κυριακή. Θα συγκεντρώσουν παιχνίδια, έχουν κάνει ένα κάλεσμα στον κόσμο να φέρει παιχνίδια, ο καθένας δικά του παλιά ή των παιδιών του που δεν χρησιμοποιούν πια, είτε παλιά, είτε καινούργια, είτε μεταχειρισμένα, είτε μη. Και θα τα μοιράσουν τα παιδιά των Πανθήρων στις άπορες οικογένειες, στις οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους τα δώρα των Χριστουγέννων. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία, αξίζουν πάρα πολύ συγχαρητήρια τα παιδιά που το σκέφτηκαν αυτό, που θα δώσουν χαρά σε μικρά παιδιά και χαμόγελο σε μικρά παιδιά αυτές τις γιορτινές ημέρες. Γίνεται ένα κάλεσμα από τον κόσμο, όλοι όσοι πάνε και όσοι δεν πάνε και όλα στα παιχνίδια, στους αγώνες του Πανιωνίου, να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι παιχνίδι δεν χρησιμοποιούν τα παιδιά σας ή και εσείς οι ίδιοι έχετε από παλιά και δεν το χρειάζεστε, καλό είναι να το δώσετε στα παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, ξαναλέω, και θα δώσετε κι εσείς χαρά σε πολλά παιδάκια φτωχών οικογενειών. Ενώ να πούμε ότι και την Τετάρτη στο Σύνδεσμο των Πανθήρων θα μπορούν να συγκεντρωθούν παιχνίδια, θα μπορεί ο κόσμος να δώσει τα παιχνίδια του τα παλιά. 8 με 10, δεν κάνω κάποιο λάθος, μέσα σε αυτό το 2ωρο, 8 με 10 το απόγευμα. Και εκεί θα μπορούν όσοι θέλουν να δώσουν τα παιχνίδια για να δοθούν στις οικογένειες. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε και με αυτή την ωραία είδηση. Είναι, ξαναλέω, η τελευταία μας εκπομπή για το 2021. Τις επόμενες Παρασκευές έχουμε παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, οπότε δεν θα κάνουμε εκπομπές από το στούντιό μας. Θα είμαστε ξανά μαζί το Γενάρη. Εύχομαι ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε και εδώ να μείνετε και εκτός Αθηνών να βγείτε
Να περάσετε τέλεια, να περάσετε πάρα πολύ καλά, να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε, με φίλους, με οικογένεια. Άλλωστε τα Χριστούγεννα είναι η οικογενειακή γιορτή και η γιορτή να την περνάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Πάνω απ' όλα υγεία και το 2022 να μας βρει πάρα πολύ καλύτερα σε όλους τους τομείς. Θα είμαστε ξανά εδώ σε 3 εβδομάδες λογικά, να τα πούμε με την νέα χρονιά, να μιλήσουμε και για την αθλητική επικαιρότητα και για ό,τι άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ανδρέας Λυκάκης στο μικρόφωνο του NSTV. Καλή χρονιά να έχουμε, καλές γιορτές να περάσουμε και εμείς πάλι εδώ από την ίδια συχνότητα θα τα λέμε παρέα. Να είστε καλά. Γεια σας. Silence speaking in volumes, held to ransom by force, the power that led us of course, now a path is open up again, and maybe we should slow down, well, it caught up with us in the end, let's slow to breathe has finally come, just to sit and simply be. Maybe we should slow down, world, it caught up with us in the end. Let's slow down, world, what goes around comes again. Letting the noise fall away, the silence speaking in volume.